Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε με το Animaker και σε αυτό το δεύτερο βίντεο θα δείξουμε πώς δουλεύουμε με τους χαρακτήρες στο Animaker να φτιάξω ένα νέο κενό βίντεο Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε πώς δουλεύουμε με αντικείμενα τώρα θα δείξουμε με τους χαρακτήρες ας βάλουμε όμως πρώτα ένα υπόβαθρο π.χ. αυτό εδώ και με το μενού χαρακτήρες από εδώ μπορούμε να εισάγουμε χαρακτήρες στη σκηνή μας, οι οποίοι όμως έχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τα properties, με τα άλλα αντικείμενα. Ας δούμε για ένα παράδειγμα. Εισάγω λοιπόν αυτό το χαρακτήρα, μπορώ να το αλλάξω το μέγεθος, να αλλάξω και τα χρώματα του αν θέλω. Κάπω έτσι λοιπόν και ως αντικείμενο έχει και αυτό το χρόνο που εμφανίζεται στη σκηνή του με δεξιά αριστερά η μετακίνηση καθορίζουμε το χρόνο που θα εμφανίζεται στη σκηνή και μπορεί να έχει και αυτό το εφέ εισόδου και το εφέ εξόδου όπως και ένα κανονικό αντικείμενο. Αλλά συνήθως ας το διαγράψω λίγο με delete να το ξαναβάλω από την αρχή Συνήθως με τους χαρακτήρες έχουμε κάποιες ειδικέ κινήσεις, όπως για παράδειγμα είναι τα actions. Ένας χαρακτήρας μπορεί να έχει πολλές δράσεις οι οποίες μπορεί να κάνει, π.χ. όπως είναι εδώ που στέ, απλά στέκεται ή να, να, στέκεται και να μιλάει, να κλαίει, να μιλάει πάλι. Έχει πάρα, πολλές, πάρα πολλά actions που μπορείτε να να δοκιμάσετε ή να κάνετε αναζήτηση για διάφορες περιπτώσεις. Και εκτός από τα actions έχει ένας χαρακτήρας, μπορεί να το αλλάξετε και την έκφραση του προσώπου, να αλλάξει κάπως η έκφραση, να γίνει πιο άγριος, πιο χαρούμενος κτλ. Όταν λοιπόν σε μια σκηνή ένας χαρακτήρας έχει μόνο ένα action ένα σταθερό action, αυτό είναι εύκολο, απλά το ορίζουμε όπως έδειξα πριν, όμως όταν θέλουμε να συνδυάσουμε πολλές δράσεις, δηλαδή να περπατάει, μετά να μιλάει, μετά να στέκεται, Εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα που έχει την λειτουργία την Action Plus. Να το ξαναδείξω πάλι από την αρχή, να βάλω τον χαρακτήρα μου, τον ίδιο. Θέλω να κάνω τώρα ένα, μια κίνηση χαρακτήρα να περπατάει, να στέκεται στη μέση και να αρχίζει να μιλάει. Άρα λοιπόν θα του βάλω το Action για αρχικό να έχει του να περπατάει. Πάω λοιπόν εδώ στα Action υπάρχει ένα working. Έχει διάφορα είδη περπατήματος, ας βάλω αυτό το κανονικό. Τώρα είναι στη δράση που, που περπατάει, ας το μικρύνω λίγο γενικά. Θέλω όμως να, από αριστερά να εμφανίζεται, τώρα απλά περπατάει σε όλη τη διάρκεια της σκηνής. Δεν προχωράει όμως, γι' αυτό λοιπόν αφού επιλέξω το χαρακτήρα θα πατήσω το Action Plus και έτσι εδώ λοιπόν μπορώ να προσθέσω ή με αυτό το συν νέο action και το οποίο να το μετακινήσω στη συνέχεια γιατί θέλω να κάνει και κίνηση. Άρα θα έρθει εδώ λοιπόν το δεύτερο του action θα είναι να αρχίσει να μιλάει. Το πρώτο action είναι που, τρέ, που περπατάει και το δεύτερο είναι που μιλάει και πατάω λοιπόν αυτό το πρασινάκι εδώ για να αποθηκευτεί όλο και πατάω απλά για να γίνει όλη λοιπόν η κίνησή μου. Και γίνεται πολύ γρήγορα γιατί είναι εδώ το πρώτο μου action που, που περπατάω, το δεύτερο που αρχίζω να μιλάω, θα το πάω αυτό γύρω στο, στο 3 να είναι και θα πατήσω apply. Να δούμε λοιπόν από την αρχή, Και έτσι λοιπόν τώρα έχω το πρώτο action που είναι που, που περπατάει, το δεύτερο είναι που μιλάει και τα δύο τα έχω συγχρονίσει να, ή, να αρχίζει να περπατάει και το δεύτερο να αρχίζει να μιλάει. Άθελα mm. για κάποιο λόγο να τα διαγράψω όλα αυτά, με τα διαγράφω όλα από εδώ και το ξαναδείχνω από την αρχή γιατί σε κάποιους μπορεί να είναι δύσκολο την πρώτη φορά. Βάζω λοιπόν το χαρακτήρα μέσα στη σκηνή του δίνω, το βάζω κάπου αριστερά, του δίνω το πρώτο action που θα είναι να περπατάει. Πατάω το action plus για να του δώσω ένα δεύτερο action, είτε από εδώ είτε από εδώ, το οποίο το μετακινώ να είναι σε αυτή τη θέση, να είναι που θα μιλάει. Και επιστρέφω πίσω για να δώσω και ένα τρίτο, μια τρίτη δράση είναι που θα σταματήσει να μιλάει σε κάποια στιγμή να του βάλω να απλά να στέκεται στην ίδια θέση πατάω λοιπόν το πράσινο για να αποθηκευτούν όλα και πάλι το apply και να τα συγχρονίσω κάπως αυτά να μέχρι το 3 είναι που θα αρχίσει να θα περπατάει θα αρχίσει να μιλάει μέχρι το 8 και μετά απλά θα στέκεται. Να το δούμε λοιπόν πάλι απλά για να αποθηκευτεί. Τώρα μιλάει και κάπου στο 8 θα σταματήσει λοιπόν να μιλάει. Κάπου γίνεται εδώ μια κίνηση βλέπω ανάμεσα στις δύο κινήσεις. Αυτό... Αν πάω λοιπόν εδώ, επιλέξω την τελευταία κίνηση. Γιατί είναι... έχει πάει λίγο αριστερά, δεν ξέρω γιατί. Τη φέρνω και πατάω apply. Και το άλλο μπορώ να κάνω είναι για όση διάρκεια είναι που υποτίθεται μιλάει, να βάλω κάποιο ηχητικό απόσπασμα. Με το αν επιλέξω το χαρακτήρα μου, όποιο π.χ. εδώ κάνω, κλικ. Αν πάτε στο κουμπάκι εδώ το lip sync μπορώ είτε να ηχογραφήσω μια φωνή αυτή τη στιγμή με το μικρόφωνο μου ή με μηχανικό τρόπο να δημιουργήσω ομιλία μέσω κειμένου ή να ανεβάσω ένα αρχείο ήχου. Θα δείξω λοιπόν εγώ αυτόν τον τρόπο με, το, με την λειτουργία κείμενο σε ομιλία. Ας γράψουμε λοιπόν ένα κείμενο. Στα ελληνικά υποστηρίζει και ελληνικά. Και επιλέγω αν θα είναι αντρική ή γυναικεία φωνή και επιλέγω την ελληνική γλώσσα παραγωγή σε ελληνικά. Και μπορώ να, δω, να πατήσω ένα play να δω περίπου πώ θα το φτιάξει τη φωνή. Σήμερα θα, θα, μιλήσουμε θα μιλήσουμε για τον για πλανήτη μα. Τη Τι γη. Ωραία. και αυτό το κάνω λοιπόν. Add to timeline για να πάει στη γραμμή του χρόνου. Θα πάει δηλαδή ω αρχείο ήχο στη σκηνή μου. Βλέπουμε ότι κατευθείαν έχει γυρίσει στο overall timeline. Γιατί όταν δουλεύουμε με ήχο πάντα πρέπει να είμαστε στο overall timeline. Και αυτό θέλω να είναι αν επιλέξω το χαρακτήρα κάπου μεταξύ του 3 και του 8 όπου υποτίθεται μιλάει άρα αυτό εδώ το συγχρονίζω να είναι κάπου εδώ λοιπόν μεταξύ 3 και 8 και πατάω πάω από την αρχή να το δούμε λοιπόν πατάω το play Καλησπέρα Σήμερα, σήμερα θα μιλήσουμε σήμερα για τον πλανήτη μας, μας τη γη Υπάρχει μια μικρή κίνηση που γίνεται άμα έχετε παρατηρήσει τέλος πάντων θα το αφήσουμε όπως είναι και έχουμε ολοκληρώσει να βάλουμε και ένα γραφικό να πάμε στο, στη σκηνή, κάπου εδώ στο 7. Να εμφανίζεται ένα γραφικό με τη γη, ένα property δηλαδή. Να ψάξω earth. Να εμφανίζεται κάπου πάνω δεξιά, αλλά να εμφανίζεται όχι από την αρχή, κάπου στο 6 και να εμφανίζεται έτσι με ένα ωραίο εφέ. Pop για να δούμε τι κάνει αυτό. Για τον πλανήτη λοιπόν, μας. Τι γη. Ωραία. Το φέρω λίγο πιο εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν. Έχουμε δείξει και πώς κάνουμε κίνηση με χαρακτήρες στο Animaker.